Αριστοτρίτη, 5 Απριλίου 2022. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Σιδερένια. Ανησύχησε ο κόσμος τι πάθετε. Οξύλα νυκοφαρυγγίτη ήταν είχε η κοπέλα, τίποτα... Παθαίνω 2 φορές το χρόνο τέτοιο πράγμα. Από τότε. Μα γιατί, μήπως μιλάτε. Επειδή μιλάω λίγο, όχι πολύ. Λοιπόν, είσαι λίγο καλύτερα. Ακόμη δεν θα σου ζητήσω να σχολιάσεις την επικαιρότητα, γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ προσεκτική και θα περιμένουμε, επειδή η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, εκτός από ψυχολόγος για ανήλικες, είναι και για παιδιά και έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση και στην τραυματοθεραπεία και στη θεραπεία των εφήβων. Είναι το πλέον καταλληλότερο πρόσωπο να μιλήσει για το ζήτημα της Πάτρας, για το θέμα των παιδιών. Και είναι και art therapist, εικαστική θεραπεύτρια, και είναι και supervisor, πώς το λένε στα ελληνικά. Επόπτρια. Είναι και επόπτρια εικαστικών ψυχοθεραπευτών. Ο λόγος που δεν μιλάει ακόμη είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο άργησα και εγώ να μιλήσω και είπα τόσα λίγα, επειδή περιμένει να διευκρινιστούν περισσότερα πράγματα και δεν θέλει να πει κουβέντες οι οποίες να είναι άστοχες σε σχέση με το ότι ακόμη υπάρχει ελλειπής πληροφόρηση, ακόμη δεν έχει εκδικαστεί υπόθεση, ακόμη δεν έχει εξιχνιαστεί πλήρως. Οπότε το κρατάμε για πιο μετά, γιατί όπως είπαμε και στο κανάλι, είναι Αριστονίκη, με εμάς ο στόχος μας δεν είναι να κουτσομπολεύουμε, ούτε να εφρενόμαστε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που έρχονται στην επιφάνεια για σκοπούς τηλεθέασης και ίσως και από προσανατολισμού των μαζών από άλλα ζητήματα. Δεν λέμε πως δεν είναι σοβαρό, είναι ένα σοβαρό ζήτημα, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ αναστατώνει όποιον το ακούσει. Όμως αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν ένα σωρό, και στην Κύπρο υπάρχουν ένα σωρό άλλα προβλήματα. Η πανδημία ακόμη δυστυχώς δεν έχει τελειώσει. Υπάρχει ο πόλεμος που μένεται με ό,τι συνεπάγεται ένας πόλεμος. Υπάρχει μια μεγάλη αύξηση των τιμών παντού, όχι μόνο στη βενζίνη, αλλά και σε άλλα βασικά προϊόντα. Και ίσως, η γνώμη μου, έχεις και εσύ νομίζω παρόμοια γνώμη, ίσως να δίνεται όλη αυτή η έμφαση και να είναι πρώτο θέμα στα δελτία των ειδήσεων και στις εκπομπές η περίπτωση αυτή, ίσως και για να προσανατολιστεί ο κόσμος από άλλα προβλήματα. Όχι ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα, αλλά είναι το νούμερο ένα που επικρατεί αυτές τις ημέρες. Εγώ ως ψυχολόγος θεωρώ ότι δεν πρέπει να βλέπουμε ούτε τηλεόραση, ούτε να ασχολούμαστε με αυτό. Όχι, καλό είναι να προφυλάξουμε έτσι τον εαυτό μας, γιατί έχουμε ήδη αρκετά θέματα της καθημερινότητας να διαχειριστούμε. Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο τηλεμεσαίωνας, αυτό που ζούμε. Τηλεμεσαίωνας, μάλιστα. Και είναι καλό να το διαχειριστούμε ο καθένας, να τους δείξουμε. Και δεν σημαίνει πως δεν είμαστε καλοί άνθρωποι που δεν έχουμε ενσυναίσθηση, αν συνειδητά αποφασίσουμε να σταματήσουμε να παρακολουθούμε αυτή την υπόθεση, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε εισαγγελείς είμαστε, ούτε ερευνητές είμαστε. Είμαστε άνθρωποι που ο καθένας έχει τη δική του ζωή, τα δικά του ζητήματα, τα δικά του θέματα. Ασχοληθήκαμε στο κανάλι μας, κάναμε 2 βίντεο. Ένα βίντεο την Παρασκευή που κάνω εγώ μια πρώτη τοποθέτηση και το live του Σαββάτου, στο οποίο δώσαμε κάποια μηνύματα γενικότερα. Δεν θα το ξαναπούμε τώρα. Όποιος θέλει να δει την άποψη του καναλιού μας ως ψυχοεκπαιδευτικού καναλιού πάνω στο ζήτημα, μπορεί να ψάξει να βρει αυτά τα 2 βίντεο. Πρώτη τοποθέτηση πάνω στο ζήτημα της Πάτρας και το live του Σαββάτου που μας πέρασε. Και πάμε στο σημερινό μας θέμα που έχει ερώτημα: πότε είναι σοφό να εγκαταλείπω ένα στόχο? Θα σου διαβάσω αυτά που σχολίασε μια φίλη και να μας τα σχολιάσεις. Η μεγάλη στοχοπροσήλωση και η υπερπροσπάθεια στο πλαίσιο όλα για όλα, που προέρχεται από την έντονη επιθυμία και μπορεί να καταλήξει σε αποτυχία λόγω εξωγενών παραγόντων ή στην καλύτερη περίπτωση σε μια πύριο νίκη. Η μεγάλη στοχοπροσήλωση και υπερπροσπάθεια στο πλαίσιο όλα για όλα, που προέρχεται από την έντονη επιθυμία, μπορεί να καταλήξει σε αποτυχία λόγω εξωγενών παραγόντων ή στην καλύτερη περίπτωση σε μια πύριο νίκη. Κάποιες φορές μπορεί να είναι πιο συνετό να εγκαταλείψεις την προσπάθεια πιο νωρίς, αλλά να δυσκολεύεσαι να το κάνεις. Χρειάζεσαι εναλλακτικά σενάρια, αλλά δυσκολεύεσαι να αφήσεις την επικέντρωση σου στη βασική σου προτεραιότητα. Κινδυνεύεις από ματέωση και εξουθένωση. Τι μας συστήνεται για αυτή την περίπτωση? Να σκεφτούμε πόσο άσχημα θα νιώθουμε αν τα χάσουμε όλα? Να μελετήσουμε περισσότερο το worst case σενάριο, ποια είναι η χειρότερη δυνατή περίπτωση? Αμφιβάλλω αν κάποιες φορές μπορείς να το λύσεις μόνο με τον ορθολογισμό. Και αφού φτάσεις στο δυσάρεστο αποτέλεσμα, πώς αντέχεις και πώς κάνεις restart, επανεκκίνηση? Μήπως να γίνει κάποιο vlog για το θέμα αυτό?
Και για το θέμα του burnout, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, εξηγώ πως θεωρώ πολύ σημαντική την ικανότητα της στόχοπροσήλωσης και της μεθοδικής προσπάθειας. Αναφέρομαι στην περίπτωση που υπάρχει υπερβολή στόχοπροσήλωσης, που μπορεί να οδηγήσει σε κακή διαχείριση της ενέργειας μας, σε μεγάλες ματιώσεις κλπ. Τις μάχες μας είναι σημαντικό να τις επιλέγουμε με προσοχή και σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται προσαρμοστικότητα, ευελιξία κλπ. Η Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, ήταν ένα vlog που είχαμε κάνει για το πώς πετυχαίνουμε τους στόχους μας, είπε: τα έντονα συναισθήματα δεν είναι καλός ή αιωνός για τους στόχους μας, θα με ενδιέφερε μεγαλύτερη ανάλυση από αυτή την οπτική. Ναι, λοιπόν, ναι. Γενικότερα να πούμε ότι τα συναισθήματα μας, επειδή μας τρώνε πάρα πολύ ενέργεια, ιδιαίτερα τα έντονα, δεν μας βοηθούν για να στοχοπροσιλωθούμε σε ένα σκοπό. Οπότε όταν έχουμε έντονα συναισθήματα, δεν είναι καλή ιδέα να διαβάζουμε εκείνη τη στιγμή. Είναι καλό να εκφορτήσουμε το βάρος αυτής της ενέργειας της συναισθηματικής και κατόπιν μετά να ασχοληθούμε με το έργο που έχουμε μπροστά μας. Φυσικά και η στοχοπροσήλωση είναι πάρα πολύ καλή, είναι και ένα καλό στοιχείο για όσους την έχουν, γιατί τους βοηθά να πετυχαίνουν πιο εύκολα τους στόχους τους, αλλά και να μην ταλαιπωρούνται μέσα από διάφορες καταστάσεις όπου μπορεί η έλλειψη επιμέλειας, η έλλειψη οργάνωσης, αλλά και η μεγάλη λαθεμένη εντύπωση που μπορεί να έχουμε ότι το έχουμε αυτό το πράγμα, μας αποτρέπει από το να δώσουμε περισσότερη σημασία σε κάτι που χρειάζεται δεχομένως καλύτερη οργάνωση και διάβασμα. Ωστόσο, υπάρχουν πράγματα που ξέρουμε τον τρόπο, όπως ας πούμε είναι το να πετύχουμε σε μια εξέταση, όπου ξέρουμε ότι αν έχουμε καλύψει την ύλη μας, εάν έχουμε διαβάσει σωστά, εάν έχουμε δώσει τον απαραίτητο χρόνο και την απαραίτητη ενέργεια, ο μόνος αστάθμητος παράγοντας που μπορεί ας πούμε να μας περιορίσει είναι το να μπουν άλλα θέματα από αυτά που έχουμε διαβάσει ή να μην είμαστε καλά εμείς εκείνη τη στιγμή που γράφουμε, οι συνθήκες που έχουμε εκείνη τη στιγμή να μην είναι κατάλληλες για να γράψουμε, έχει πολύ ζέστη, έχει πολύ κρύο, έχει πολύ θόρυβο κτλ. Αυτοί λοιπόν οι αστάθμητοι παράγοντες είναι, ας το πούμε, εκείνοι που θα μας απομακρύνουν εν τέλει από το στόχο μας, που είναι να γράψουμε. Και έτσι πορευόμαστε. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι έχουμε να περάσουμε πανκύπρες, πανελλήνιες κτλ., εξετάσεις για τη δουλειά, διαβάζουμε, κάνουμε, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι αστάθμητοι παράγοντες που μπορεί να μην μας βοηθήσουν στο να έχουμε τελικά το αποτέλεσμα που θέλουμε. Τώρα, για οποιουσδήποτε στόχους, είτε αυτοί είναι προσωπικοί, είτε αυτοί είναι επαγγελματικοί, είτε αυτοί είναι ερευνητικού τύπου στόχοι, είναι πολύ οι αστάθμητοι παράγοντες και το τελευταίο διάστημα μας έχει αποδείξει η ίδια η ζωή πόσο αβέβαιο είναι το σύμπαν και το μέλλον μας γενικότερα, γιατί ούκο λίγα περιστατικά έχουμε και ούκο λίγες καταστάσεις μας έχουν συμβεί που μας έχουν αποδείξει ότι τελικά δεν είναι τίποτα βέβαιο εκτός από την αβεβαιότητα που υπάρχει μέσα στη ζωή μας. Άρα, σε εκείνη την περίπτωση, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλά, που είναι ότι εγώ έχω σκοπό να κάνω αυτό, δουλεύω με αυτό και το παλεύω για να φτάσω εκεί. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, αν υπάρχουν πάλι αστάθμητοι παράγοντες, όπως είναι μια πανδημία, όπως είναι διάφορα πράγματα τα οποία μας εμποδίζουν στο να φτάσουμε στο στόχο, εγώ αυτό που έκανα και στη δική μου την περίπτωση με την έρευνά μου, είπα ότι εγώ έκανα τη δουλειά που έπρεπε, ωστόσο οι συνθήκες αυτή τη στιγμή δεν είναι οι καταλληλότερες για να τις συνεχίσω, γιατί ούτε να πάω εκεί μπορώ, ούτε η επικαιρότητα με βοηθάει, καθότι κάνω μια έρευνα για ψυχολογικούς λόγους και παράγοντες που σίγουρα είναι επηρεασμένοι από την επικαιρότητα, άρα δεν θα είναι τα αποτελέσματα αυτά που θα θέλω. Οπότε θα βάλω ένα pause, θα βάλω μια τελεία σε αυτό που έχω σκοπό και θα το συνεχίσω όταν η καιρή θα είναι πιο καλή και θα μπορέσει η έρευνα έτσι όπως την έχω οραματιστεί και σχεδιάσει να γίνει. Αλλιώς αν γίνει τώρα δεν θα είναι αυτό που θέλω. Άρα σταθμίζουμε ρεαλιστικά συνθήκες, τα γεγονότα,
τις δυνάμεις μας και τις δυνατότητες μας, αλλά και τις δυνατότητες της παρούσας συνθήκης, για να μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Σωστά. Άρα δεν είναι κακή ιδέα να επαναξιολογούμε το στόχο μας και τις συνθήκες γύρω από το στόχο μας. Επαναξιολογούμε το στόχο μας και βλέπουμε αν οι συνθήκες μέσα από τις οποίες σχεδιάσαμε το στόχο μας είναι οι πλέον, ας το πούμε, κατάλληλες πια, και αν αυτό που είχαμε σκεφτεί είναι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί αν δεν είναι, το να είμαστε μονικοί και να λέμε «Όχι, εγώ αυτό θέλω να κάνω και αυτό θα κάνω», με πάση θυσία, αυτό θα σίγουρα... δεν θα μας βοηθήσει να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και δεν θα είναι αυτό που θέλουμε. Άρα, ναι, στοχοπροσήλωση, πολύ σημαντική, αλλά όχι αιμονή. Όχι αιμονή. Πώς διαχωρίζεται η αιμονή από τη στοχοπροσήλωση? Όταν θα την πω ξεροκεφαλιά λαϊκιστή για να είναι πιο... Δηλαδή, όταν είμαι ξεροκέφαλος, δηλαδή όταν βλέπω ότι... Προσπαθώ, στέλνω το ένα, στέλνω το άλλο και αντιστέκονται όλοι. Δεν βγαίνει, δεν κυλάει ρε παιδί μου, δεν κυλάει. Οι παράγοντες έχουν αλλάξει. Αυτοί που θέλω να με βοηθήσουν δεν ανταποκρίνονται. Γενικότερα, αυτά που έχω βάλει στο μυαλό μου δεν γίνονται με τον τρόπο που έχω σχεδιάσει. Και είμαι ο μόνος που προσπαθώ, είμαι η μόνη που προσπαθώ προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά τίποτα από όλα αυτά που έχω σχεδιάσει δεν μπορούν να βγούνε, τότε εκεί λέω κάτι δεν γίνεται καλά, σημαίνει ότι δεν είναι καλύτερη η καλή περίοδος, βάζω μια ανωτελεία, δεν το ξεχνάω, το έχω στο πίσω, μπορεί να δοκιμάζω αναταχτικά διαστήματα να δω βγαίνει, δεν βγαίνει, μήπως τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα. Και αν δω ότι ακόμη αντιστέκεται και δεν βγαίνει η κατάσταση, τότε αποφασίζω ότι ναι, θα το βάλω σε μία, θα το παγώσω για λίγο διάστημα, όσο χρειαστεί, προκειμένου οι παράγοντες και οι συνθήκες να ευδοκιμήσουν, να είναι δηλαδή αυτές που μπορούν, ας μην είναι ιδανικές, αλλά ας είναι οι συνθήκες που μπορούν να με βοηθήσουν να φτάσω στο στόχο μου, και τότε να το κάνω. Και αυτό μπορεί να σημαίνει να έχω βάλει στόχο, να κάνω μια καινούργια δουλειά. Μπορεί αυτό να σημαίνει να πάρω ένα καινούριο, ξέρω, να αγοράσω κάτι που είναι ακριβό και αυτό. Μπορεί να σημαίνει να αλλάξω δουλειά. Μπορεί να σημαίνει... Να αλλάξω αυτοκίνητο, παράδειγμα. Ναι, διάφοροι λόγοι τέτοιοι, όπου βλέπουμε ότι συγκυριακά συμβαίνουν διάφορα πράγματα που σε βάζουν πιο μακριά από το στόχο. Το να επιμένεις εσύ να κάνεις κάτι σώνει και καλά επειδή έχεις στοχεύσει και έχεις πει μήνα στάδε θα πρέπει να έχω κάνει αυτό, αυτό δεν είναι κάτι καλύτερο από την αιμονή, είναι αιμονή. Επίσης, να διαχωρίσουμε ότι η στοχοπροσήλωση δεν αφορά σε στόχους του τύπου θα κάνω αυτόν τον άνδρα που δεν ενδιαφέρεται για μένα να με ερωτευτεί ή θα κάνω αυτή τη γυναίκα που δεν με γουστάρει να την κάνω να με θέλει ή θα πείσω έναν άνθρωπο που δεν θέλει πλέον να κάνει παρέα μαζί μου να με ξαναβάλει στη ζωή του. Όχι, μιλάμε για στοχοπροσήλωση, για υγιείς δημιουργικούς στόχους. Και για όταν είναι τέτοιου είδους οι στόχοι, μιλάμε για αρρωστημένη μονή. Ακριβώς. Η να φέρουμε τον πρώην μας πίσω, να φέρουμε την πρώην μας πίσω, να μπούμε με το έτσι θέλω στις ζωές ανθρώπων που μας έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν μας θέλουν στη ζωή τους. Εντάξει, γιατί εκεί είναι ξεκάθαρα μονή αρρωστημένη. Ακριβώς. Είναι θέμα δικό μας, δηλαδή έχει να κάνει με εμάς προσωπικά, με τη σχέση μας, με τη δουλειά μας, με το μέλλον μας, το προσωπικό, και δεν έχει να κάνει με άλλους ανθρώπους αυτό. Γιατί είναι εκεί σαφώς δεν είναι... αρρωστημένη αιμονή, γιατί κάποιος είναι μπορεί αιμονή, να ακούσει αυτό το βίντεο και να πει «Είμαι αριστονίκη, να το παγώσω». Για παράδειγμα, χωρίζει ένας άνδρας, για παράδειγμα, λέει σε μια γυναίκα «Δεν θέλω πλέον να είμαστε μαζί, δεν σε θέλω». «Δεν σε θέλω». «Ξενέρωσα, έχω βρει άλλη». Και εκείνη η γυναίκα να στοχοπροσηλωθεί στο να φέρει αυτόν τον άντρα πίσω στη ζωή της. Να ακούσει αυτό το βίντεο που είπες τώρα και να πει «Α, είπε η Αριστονίκη να το βάλουμε στον πάγο και μετά από ένα-δυο μήνες ξαναξεκινούμε το stalking, ξαναξεκινούμε την προσπάθεια να φέρουμε τον άλλον πίσω». Μιλάμε για στόχους που έχουν να κάνουν με την εξέλιξή μας, τη μορφωτική μας εξέλιξη, την επαγγελματική μας εξέλιξη, την πνευματική μας εξέλιξη, την οικονομική μας εξέλιξη κλπ. Όχι για να
επιβληθούμε και να επιβάλλουμε τους εαυτούς μας σε άλλους ανθρώπους. Εκεί είναι αρρωστημένη αιμονή. Κανέναν δεν μπορούμε να επιβάλλουμε, σε κανέναν δεν μπορούμε να επιβάλλουμε αυτά που θέλουμε και γενικότερα όποιος δεν θέλει να είναι στη ζωή μας είναι καλό να το σεβαστούμε. Γιατί αυτό είναι και αξιοπρέπειες, έτσι. Αν είναι δούμε ότι δεν μπορούμε να το σεβαστούμε και έχουμε θέμα, τότε πρέπει να ψαχτούμε εμείς, να ψυχοψαχτούμε εμείς προσωπικά και να δούμε γιατί εμένουμε και γιατί επιμένουμε να είμαστε σε σχέσεις που δεν μας θέλουν. Και γιατί δεν δεχόμαστε το όχι, δεν δεχόμαστε την απόρριψη, δεν δεχόμαστε την ματέωση. Κολλήματα. Κολλήματα είτε σε ερωτικές σχέσεις είτε σε φιλικές σχέσεις που έχουν τελειώσει. Οι άνθρωποι προσπαθούν απεγνωσμένα να επιβάλλουν τους εαυτούς τους σε άλλους ανθρώπους. Οπότε όχι να σε ακούσουν και να πούν: ας βάλω στον πάγο αυτό το στόχο, ας μην είμαι στοχοπροσιλωμένος για 2 μήνες και μετά ξαναξεκινήσω να ενοχλώ. Όχι. Ναι. Και ονόνοητο. Ότι είναι στόχοι οι οποίοι γίνονται για την εξέλιξή μας, την πνευματική, τη διανοητική, την επαγγελματική, την οικονομική κλπ. Ναι. Όχι στόχοι που έχουν να κάνουν με παραβίαση των ορίων των άλλων. Μπράβο. Και όλο αυτό το λέμε ακριβώς γιατί ζούμε σε μια πολύ ιδιαίτερη εποχή που γίνονται συνέχεια πράγματα που δεν τα προσμέναμε, που δεν ήταν συνηθισμένα να γίνονται στις ζωές μας, που συνεχώς μας βγάζουν εκτός και μας κάνουν να αναρωτιόμαστε τι άλλο θα βγει και τι άλλο θα συμβεί. Και αυτή η περίοδος γενικότερα έχουμε πει ξανά ότι είναι καλό να κάνουμε μικρούς στόχους και να βάζουμε μικρούς στόχους, να μην επιμένουμε πολύ όταν κάτι δεν βγαίνει, γιατί αυτό μας βασανίζει και μας δημιουργεί προβλήματα πολλά. Και γενικότερα υπάρχουν και πράγματα που δεν είναι καλό και ας το πούμε συνετό και σοφό να γίνονται αυτή την εποχή για διάφορους λόγους που συντρέχουν και δεν είναι η ώρα και το βλόγκ για να τους αναφέρουμε. Και αν κάποιος είναι προβληματισμένος και σκέφτεται τώρα μήπως αυτό που έχω είναι στοχοπροσήλωση ή αιμονή, δεν είναι καθόλου κακή ιδέα να πάει σε έναν ψυχολόγο από κοντά να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία για να το ψάξει. Αν έχει τα στοιχεία της αιμονής και να βοηθηθεί για να το ξεπεράσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αριστονίκη μου. Πάντα γερή και δυνατή να είσαι και σε αγαπούμε πολύ. Εγώ. Γεια σας. Yeah.